Γεια σας, ονομάζομαι Πρωτεσίλαος Σταύρου. Έχω κάνει μια παρουσίαση για την ένταξη της Κύπρου στην ελληνική δημοκρατία. Η παρουσίαση αυτή έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα μου πρωτεσίλαος.com και έχει αναδημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας Νέας Αριστεράς, νέααριστερά.com. Και βρίσκομαι εδώ με τον Λουκά Σταύρου. Θέλουμε να συζητήσουμε αυτή την παρουσίαση, να την εκλαϊκεύσουμε και να θίξουμε κάποια από τα σχετικά θέματα. Γεια σας και από μένα. Η πρόταση για την ένταξη της Κύπρου στην ελληνική δημοκρατία στην ουσία έρχεται να αντιπαρατεθεί με μια υποχωρητική πολιτική που αρχίζει από το 1977 και εντεύθεν μέχρι σήμερα και η οποία δεν έχει αποδώσει κανέναν θετικό αποτέλεσμα. Απλώς να πω λίγα λόγια για την συζήτηση αυτή, για τον τρόπο αυτόν που θα παρουσιάσουμε το θέμα. Δεν θα είναι στην ουσία της πρότασης που έχω κάνει. Γι' αυτό, για την πρόταση τη συγκεκριμένη, οι ακροατές να αναφερθούν στην πρόταση, διότι είναι τεχνική και πρέπει να την προσέξουν, να τη δουν λέξη προς λέξη, παράγραφο προς παράγραφο. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε εδώ πέρα είναι μια πιο ανοιχτή συζήτηση και όπως μας φέρει κουβέντα, έτσι δεν είναι? Δεν θα έπρεπε πρώτα να περιγράψουμε στον ρουν της συζήτησης την κατάσταση όσο έχει σήμερα, δηλαδή ότι απέναντί μας έχουμε την Τουρκία που βρίσκεται πάνωπλη στην κατεχόμενη επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και από την πλευρά της δική μας έχουμε ένα κρατήδιο κακεκτικό που αναζητεί διάφορους προστάτες από εδώ και από εκεί αλλά αποφεύγει επιμελώς να αναζητήσει τον πραγματικό της σύμμαχο που είναι η Ελλάδα. Ναι, με άλλα λόγια, γιατί υπάρχει ανάγκη για αυτή την πρόταση? Γιατί λέμε εμείς τώρα έτσι ξαφνικά να ενταχθεί η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, στην ελληνική δημοκρατία? Γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη? Και ακριβώς η ανάγκη αυτή είναι γεωπολιτική. Κυρίως έχει να κάνει με την επιθετικότητα και την αρπακτικότητα της Τουρκίας, που δεν δείχνει κανένα σημείο ότι θα την σταματήσει. Παρά την πολιτική κατευνασμού που έχει ακολουθήσει το πολιτικό κατεστημένο Ελλάδας και Κύπρου τις τελευταίες δεκαετίες, μέσα από συνομιλίες, μέσα από εμπράγματες υποχωρήσεις, άνοιγμα των συνόρων με το ψευδοκράτος και πολλά άλλα αγκαλιές και φιλιά. Εν τούτης δεν πετυχαίνει αυτό το πράγμα, η Τουρκία συνεχίζει να διεκδικεί, θέλει τα αέρια, θέλει την ΑΟΣ, θέλει τα πάντα όλα, δεν αφήνει τίποτα. Και θέλει οπωσδήποτε μέσα στα πλαίσια μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας ή τέλος πάντων ενός συνεταιρισμού μεταξύ των κρατηδίων, θέλει να έχει οπωσδήποτε το χέρι της στο βορρά και μέσα από αυτό να ελέγχει και τον Νότο. Λέμε εμείς λοιπόν ότι απέναντι σε αυτή την επιθετικότητα, απέναντι σε αυτή την αρπακτικότητα της Τουρκίας, η πολιτική του κατευνασμού, δηλαδή η πολιτική αυτή των υποχωρήσεων, δεν μπορεί ποτέ να αποδώσει καρπούς. Δεν μπορεί ποτέ να πετύχει. Παρά μόνο να χάνουμε συνέχεια έδαφος. Δηλαδή κάθε χρόνο που περνάει, κάθε νέο πλαίσιο Γκουτέρες και το κάθε πλαίσιο Γκουτέρες που θα έχουμε, θα είναι και άλλη μία υποχώρηση. Και θα πηγαίνουμε από υποχώρηση σε υποχώρηση. Είναι μια κατρακύλα. Λέμε εμείς λοιπόν ότι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσει η Κύπρος να ενισχυθεί, για να μπορέσει να ξαναφέρει στα χέρια της, να ξαναέχει στα χέρια της μια υπαρκτή κυριαρχία, είναι να ενταχθεί στις δομές της ελληνικής δημοκρατίας. Και μπορεί να το κάνει αυτό με τον ίδιο τρόπο που εντάχθηκε στις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό στη ροή της συζήτησης. Το όφελος επίσης από αυτή την ένταξη στην ελληνική δημοκρατία είναι ότι θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία την κατεχόμενη επικράτειά μας. Διαφορετικά, όπως είμαστε σήμερα, το όραμα της απελευθέρωσης είναι ένα όνειρο θερινής νυχτός. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και μάλιστα βλέπουμε αυξανόμενη την επιθετικότητα της Τουρκίας και στην ΑΟΣ αλλά και στο θέμα των συνομιλιών. Έχει ξεκαθαρίσει προς τους κρατούντες εδώ ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει ο τουρκικός στρατός από την Κύπρο. Ακριβώς. Συνεπώς δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να ανακόψουμε αυτές τις προσπάθειες των κρατούντων που θέλουν από τη μια να μας οδηγήσουν προς μια σχέση ανισόρροπη με το Ισραήλ αφενός και από την άλλη πολλοί διακηρύττουν ότι θα αρχίσουν να κάνουν εμπορικές σχέσεις με το κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου. Ναι. Που σημαίνει, τι σημαίνει αυτό να κάνουν εμπορικές σχέσεις? Εμπορικές σχέσεις σημαίνει εμβάθυνση της παρούσας κατάστασης, σημαίνει εμπέδωσή της, σημαίνει να τσιμεντώσουμε αυτά που έχει πετύχει η Τουρκία, αλλά σημαίνει και από την άλλη ότι συνεχίζουμε στη γραμμή της πολιτικής του κατευνασμού, πάλι σε αυτά τα πλαίσια είναι, ότι ελάτε, μην ανησυχείτε,
θα σας ανοίξουμε τα λιμάνια, θα σας ανοίξουμε τα σύνορα, θα σας βάλουμε στα σπίτια μας. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ελάτε εδώ και θα τα βρούμε όλα, δεν τρέχει τίποτα. Αφήνουμε στο παρελθόν όλα όσα έκανε η Τουρκία, αφήνουμε στην άκρη, κάνουμε τα στραβά μάτια σε αυτά που κάνει σήμερα η Τουρκία και κατά τα άλλα θα τα βρούμε μεταξύ μας. Η πρόταση αυτή των εμπορικών σχέσεων με την κατοχή έγινε και από τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, τον Δίκο, και από κάποιους βουλευτές της ΕΔΕΚ. Άρα σημαίνει ότι η λεγόμενη αντιπολίτευση που κάνουν, ΔΕΛΤΑ-ΔΕΛΤΑ-Ο με περιεχόμενο, το περιεχόμενο που ζητάνε είναι να προχωρήσουν σε βαθύτερες σχέσεις με την κατοχή. Κοίταξε, όλα αυτά τα συνθήματα διζωνική μεν αλλά με σωστό περιεχόμενο, ομοσπονδία μεν αλλά με ισχυρό κεντρικό κράτος ή με χαλαρή κεντρική κυβέρνηση ή τέλος πάντων όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις περίπου του ίδιου συνθήματος, δεν λένε απολύτως τίποτα. Δεν πρέπει να τις παίρνουμε στα σοβαρά και δεν έχει κανένα νόημα η συζήτηση αυτή να συζητάμε για τα συνθήματά τους, για τον λόγο ότι οι λέξεις αυτές από μόνες τους δεν σημαίνουν κάτι συγκεκριμένο. Ο όρος ομοσπονδία, για παράδειγμα, στην πολιτική επιστήμη, είναι μια γενική περιγραφή μιας συνταγματικής τάξης που έχει κάποιες πολύ γενικές αρχές, πολύ γενικά χαρακτηριστικά. Δεν μας λέει όμως συγκεκριμένα τι σύστημα είναι. Ομοσπονδία είναι και η Ρωσία, ομοσπονδία είναι και η Ελβετία, ομοσπονδία είναι και το Βέλγιο, τρία διαφορετικά κράτη. Τελείως διαφορετικά. Παρομοίως, ενιαίο κράτος είναι η Ελλάδα, ενιαίο κράτος είναι η Ισπανία, ενιαίο κράτος είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Συνεπώς, όταν χρησιμοποιούμε όρους της πολιτικής επιστήμης έτσι ασύστολα, χωρίς να τους δίνουμε εμείς το περιεχόμενο που θέλουμε, δεν λέμε τίποτα απολύτως. Οπότε το να καθόμαστε να λέμε τώρα, ξέρεις, ομοσπονδία, αλλά με, ξέρω εγώ, σωστό περιεχόμενο ή με ισχυρή κεντρική κυβέρνηση κτλ. Δεν λέμε τίποτα απολύτως. Και απλά παίζουμε αυτό το παιχνίδι των εντυπώσεων, που τελικά είναι μια διαχείριση ψήφων. Είναι μια πράξη ψηφοθυρική και ευκαιριακή. Αλλά στο θέμα των εμπορικών συμφωνιών κτλ., στην πράξη αυτό που λένε, για να είμαστε και ξεκάθαροι με το πώς έχουν τα πράγματα, είναι να συνεχίσουμε στην πεπατημένη, η οποία είναι το άνοιγμα των πραγμάτων. Να παρακίνουμε την μη λύση. Ναι. Να συνεχίσουμε ακριβώς πάνω σε αυτό που έχουμε και να το διευρύνουμε κιόλας. Να το κάνουμε να ισχύει σε όλα τα πράγματα. Όχι σε λίγα πράγματα, σε πολλά πράγματα. Να κάνουμε βαθύτερες αγκαλιές με τους κατακτητές. Ναι, αλλά έλα όμως λίγο να ενώσουμε τα σημεία και να δούμε πώς σχετίζεται αυτό το πράγμα με αυτά που συμβαίνουν στο χώρο των υδρογοναθράκων και τη δυναμική που έχει δώσει αυτό το πράγμα και τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει. Διότι κάποια στιγμή τα αέρια πρέπει να βγουν, έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε. Εάν δεν βγουν επειδή η Τουρκία στην υπόδει, θα πρέπει να βγουν με κάποιον άλλο τρόπο. Και ήδη έχουν ανακοινώσει ότι θα υπάρξει ένα ταμείο υδρογοναθράκων, το οποίο θα μοιραστούν από κοινού με τους Τουρκοκύπριους, σε εισαγωγικά. Ναι, με το Βορρά. Δηλαδή με το κατοχικό καθεστώς. Ναι. Ακριβώς, είναι αυτό το ίδιο πράγμα. Από τη μία, οπωσδήποτε επαληθεύεται πάλι η πολιτική του κατεπινασμού. Από την άλλη, όμως, ίσως προετοιμάζουν το έδαφος. Λίγο-λίγο μας το φέρνουν. Είναι όπως όταν θα βράσεις το βάτραχο. Άμα τον εβάλεις σε κρύο νερό και το αρχίσεις να το θερμαίνεις, ο βάτραχος δεν θα πεταχτεί απ' έξω. Ενώ αν τον βάλεις σε ζεστό νερό κατευθείαν, ο βάτραχος θα πεταχτεί απ' έξω. Έτσι λοιπόν και αυτοί σιγοβράζουν τώρα το βάτραχο που είναι ο Κύπριος πυροφόρος, ώστε να τον προετοιμάσουν στην ιδέα ότι σιγά-σιγά εμείς θα κάνουμε μια άτυπη τεχνοκρατία τροποντινά, έναν άτυπο συνεταιρισμό. Μια άτυπη σχέση μεταξύ κρατηδίων, Βορρά και Νότου. Και θα τα μοιράσουμε μεταξύ μας. Ναι. Ο οποίος αυτός συνεταιρισμός, αυτή η τεχνοκρατία, αυτή η σκιώδης, αυτή η γκρι, νομικά και ηθικά γκρι τεχνοκρατία, θα διαχειριστεί τέλος πάντων τα θέματα του φυσικού αερίου, θα κάνει σχέσεις με το Ισραήλ, με την Τουρκία και με τους σχετικούς φορείς, τις εταιρείες κτλ. Και τέλος πάντων θα τα βρούμε από κοινού και μεταξύ τους να μοιραστούν αυτό το πλιάτσικο της εθνικής περιουσίας, του εθνικού πλούτου. Στην ουσία δηλαδή πρόκειται για έναν Τούρκο συνεταιρισμό ενός αποκομμένου πλέον κομματιού του ελληνισμού με την Τουρκία, που στην ουσία θα παραδοθεί στον νέο Οθωμανισμό. Ναι, ναι, και ο Οθωμανισμός παρεμπιπτόντως επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας. Και ο Οθωμανισμός παρεμπιπτόντως, είτε νέο είτε σκέτο, είναι και μια εύστοχη περιγραφή της κατάστασης. Διότι και οι Βυζαντινοί τότε που πρωτοσυναντήσανε τους Τούρκους, τους Σελτζούκους τότε, πίστευαν ότι με το χρήμα θα τους κατευνάσουν.
Και οι Βυζαντινοί απέναντι στι ορδές. Ενέταξαν τους Τούρκους τη φρουρά τους οι Βυζαντινοί. Ναι. Απέναντι στις ορδές. Και συνεχίζουμε τα ίδια λάθη. Απέναντι στις ορδές των Σελτζούκων αντιπαρέταξαν πολιτική κατευνασμού. Πολιτική ύβρη. Διότι πίστευαν ότι θα τους εξαγοράσουμε. Θα τους φέρουμε κοντά και θα τους κάνουμε δικούς μας. Επειδή εμείς τάχα είμαστε οι ξυπνάκηδες. Έτσι πιστεύουν και οι Κυπραίοι. Μπράβο. Ότι τάχα με τα ριάλια θα τους κάνουμε δικούς μας. Ναι, αλλά ο Τούρκος έχει δείξει επανειλημμένα στην ιστορία του ότι δεν σκέφτεται με τον τρόπο που σκέφτονται αυτοί οι φιλάργυροι. Απλά θα μας εξαφανίσει από τη γη των πατέρων μας. Ακριβώς. Και εμείς λέμε με την πρότασή μας ότι αυτό το παραμύθι και αυτή η επικινδυνότητα πρέπει να λάβει τέλος επιτέλους και να ανοιχτούμε προς την Ελλάδα για να διασφαλίσουμε την παρουσία του ελληνισμού στα ιερά χώματά του. Ναι, να μιλήσουμε λίγο για την πρόταση, διότι κάποιος που ακούει τη συζήτηση τώρα μπορεί να νομίζει ότι εμείς βασικά ξαναβάλαμε στο φούρνο την ιδέα της Ένωσης και την αναθερμάναμε και βάλαμε και λίγες σάλτσες και τη φέρνουμε να την ταΐσουμε του κόσμου. Με λίγα λόγια, ότι λέμε αυτά που λέγαν και οι παλιοί και συνεχίζουμε στο ίδιο βιολί. Καμία σχέση. Και καταρχήν, πού εδράζεται η πρότασή μας? Πρώτον απ' όλα, να μιλήσουμε λίγο για την ορολογία. Ποια είναι η σχέση της με την αυτοδιάθεση? Ναι, ναι, να μιλήσουμε λίγο για την ορολογία πρώτα απ' όλα όμως, γιατί έχει σημασία. Ναι. Διότι εμείς λέμε ένταξη στην ελληνική δημοκρατία και όχι ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ποια είναι η διαφορά τους? Όπως έλεγε, η διαφορά είναι ότι τότε που επικρατούσε η ιδέα της ένωσης, αυτό το ιδανικό, ήταν ότι η Κύπρος θα μετατραπεί βασικά σε μια επαρχία της Ελλάδας. Στην τότε εποχή ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τέλος πάντων, για την εποχή εκείνη ήταν κάτι. Ναι. Σήμερα όμως δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει η Κύπρος να γίνει επαρχία ενός αθηνοκεντρικού κράτους. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα. Όμως ο όρος ένταξη δεν είναι απλώς ένωση με άλλα λόγια. Είναι όπως γίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου έθνη κράτη ή κράτη τέλος πάντων αποφασίζουν από κοινού να εναρμονίσουν τις πολιτικές τους μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο κανόνων και θεσμών και έτσι να έχουν μια κοινή πολιτική, ένα κοινό εκτόπισμα στο διεθνές στερέωμα. Και αυτό είναι ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια ένωση κρατών, μια ένωση εθνών. Δηλαδή που όμως τα έθνη. Το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντάσσεται η πρότασή μας. Ακριβώς. Ακολουθούμε την πεπατημένη και όσον αφορά την δομή και τα χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και όσον αφορά την ιστορία της Κύπρου σε σχέση με το πώς μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό έχει άμεση σχέση με τη λέξη κλειδί που είναι η αυτοδιάθεση, την οποία θα θίξουμε τώρα αμέσως. Κατά πόσο η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αυτοδιάθεση και κατά πόσο μπορεί να την ασκήσει και με ποιους τρόπους. Διότι πολλοί μας λένε με ποιο δικαίωμα θα κάνετε εσείς ένταξη με έναν άλλον κράτος. Ναι. Ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας με έναν άλλο κράτος. Τι απαντούμε σε αυτούς? Ακριβώς. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεπεράσουμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την πρότασή μου και είναι ένα από τα κεφάλαια, ένα από τα μέρη της παρουσίασης βασικά, όπου εξηγώ ότι επικρατούσε στις αρχές του 60, όταν τέλος πάντων επικράτησε η γραμμή της ανεξαρτησίας της Κύπρου, επικρατούσε η λογική στον χώρο τέλος πάντων των ενωτικών, τον ευρύτερο χώρο αυτών που ονομάζονται ενωτικοί, πατριώτες κτλ. Ότι τέλος πάντων οι συμφωνίες συνθήκης Λονδίνου έβαλαν τα φόπλακα. Ζηρίχης Λονδίνου. Ζηρίχης Λονδίνου έβαλαν τα φόπλακα στην ιδέα της αυτοδιάθεσης. Ότι μας δέσανε χέρια-πόδια, ότι το Σύνταγμα απαγορεύει τροποποιήσεις, ότι οι συνθήκες εγγύησεως και συμμαχίας βασικά είναι για πάντα, ότι θα είμαστε ανεξάρτητοι και ότι πάντα θα είμαστε σε αυτό το καθεστώς που προβλέπουν οι συνθήκες αυτές και ότι τέλος πάντων τελειώσαμε με την ιδέα της αυτοδιάθεσης. Ότι δεν έχουμε καμία γεωπολιτική επιλογή. Ναι, παρά μόνο να ακολουθούμε αυτά που θέλουν οι εγκύτριες δυνάμεις. Που από κοινού έχουν συμμαχία με την Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι, αυτό ήταν το αφήγημα. Ακριβώς. Και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ναι, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα κακώς, διότι δεν καταλάβανε τι συνέβη στο μεταξύ. Την εποχή του 60, στα χρόνια του 60, είχες δικαίωμα να πιστεύεις σε κάτι τέτοιο, διότι δεν είχες εμπειρία. Δεν ήξερες αλλιώς τι άλλο θα μπορούσε να ισχύει. Σήμερα όμως δεν δικαιολογείσαι. Διότι σήμερα έχουμε εμπειρία. Ξέρουμε ότι οι Κύπροι άσκησαν την αυτοδιάθεσή τους. Παρά το αφήγημα που λέει ότι δεν έχουμε αυτοδιάθεση. Και την άσκησαν σε δύο φάσεις, σε δύο μεγάλες φάσεις. Η πρώτη είναι ως απάντηση στη μονομερή αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων από τις δομές της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο σαμποτάζ αυτό που κάνανε για να διαλύσουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτή ήταν η πρώτη φάση. Και σε δεύτερη φάση,
με την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ήταν επιλογή των Κυπρίων να ενωθούν βασικά με μια άλλη πολιτική και οικονομική οντότητα, την Ευρώπη. Και μάλιστα στη δεύτερη περίπτωση δεν έγινε ούτε δημοψήφισμα ούτε τίποτα. Απλά ήταν μια κυβερνητική γραμμή η οποία ακολουθήθηκε και πραγματοποιήθηκε. Μέσα από διαπραγματεύσεις και διπλωματικές οδούς. Ο λαός δηλαδή δεν είχε κάποια γνώμη πάνω σε αυτό το θέμα. Όχι, όχι, δεν ήταν θέμα ναι ή όχι σε ένα δημοψήφισμα. Και άλλωστε θα ήταν ανόητο κάτι τέτοιο, διότι ποτέ δεν μπορείς να πεις ναι ή όχι σε ζητήματα που είναι πολλαπλά, με πολλές προεκτάσεις κτλ. Ναι ή όχι λες σε ερωτήσεις που δέχονται ναι ή όχι. Σε ερωτήσεις που είναι του τύπου ναι μεν αλλά ή όχι σε όλα αλλά έλα να συζητήσουμε, δεν κάνεις δημοψηφίσματα. Είναι ανευθυνότητα. Και όποιος έρθει να μας πει ότι κάνεις δημοψηφίσματα και ότι αυτό τάχα είναι η απόλυτη έκφραση της δημοκρατίας, είναι αφελής. Αν οι ερωτήσεις δεν είναι σαφείς, αν τα θέματα δεν είναι ξεκάθαρα, εάν μπορεί να υπάρξει ερμηνεία και συζήτηση και διάλογος, πρέπει αυτά να πάνε μέσα από την πολιτική διαδικασία και όχι στα δημοψηφίσματα. Συνεπώς εμείς ακολουθούμε τη γραμμή της άσκησης της αυτοδιάθεσης, όπως αυτή πραγματοποιήθηκε το 1963, αλλά και το 2004 με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Και δεν μπορεί κανείς να μας πει ότι φέρνουμε άλλες ιδέες έτσι στην σημερινή κατάσταση. Ναι. Αλλά απλά ακολουθούμε τη γραμμή που ακολούθησε η επίσημη Κύπρος. Ακριβώς. Και θέλουμε αυτήν την γραμμή να συνεχίσουμε με στόχο να ενταχθούμε στην ελληνική δημοκρατία. Ναι, ακριβώς. Η ουσία είναι ότι έχουμε αυτοδιάθεση. Και μετά από εκεί πέρα λέμε εμείς ιδού πώς θα την ασκήσουμε αυτήν την αυτοδιάθεση που ήδη έχουμε. Δεν ψάχνουμε δηλαδή από κάπου ή από κάποιον να μας την δώσει. Την έχουμε. Απλώς μένει να το καταλάβουμε και να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Τι απαντάμε σε αυτούς που λένε ναι, αλλά τούτο δεν μας επιτρέπει να το πράξουμε το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι εγγυήσεις? Αυτό ήταν άλλωστε και το σκεπτικό των Τουρκοκυπρίων όταν αποχώρησαν από την Κυπριακή Δημοκρατία. Σκεφτόντουσαν οι Τούρκοι ότι οι Τούρκοι της Τουρκίας και οι Τούρκοι της Κύπρου, η τουρκική κοινότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σκεφτόντουσαν ότι βγάζοντας τους Τούρκους από τις δομές της Κυπριακής Δημοκρατίας θα δημιουργήσουμε αντιφάσεις μεταξύ της πραγματικότητας, όπου θα υπάρχουν μόνο Ελληνοκύπροι μέσα στο κράτος, και της ένομης τάξης που προβλέπει ότι πρέπει αναγκαστικά να υπάρχουν και οι Τουρκοκύπροι σε όλα εκείνα τα αξιώματα που προέβλεπε το Σύνταγμα. Και ο σκοπός ήταν να καταρρεύσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Ακριβώς. Ο σκοπός λοιπόν ήταν μέσα από αυτές τις αντιφάσεις να ενρηχθεί η συνταγματική τάξη. Να κατεργηθεί το κράτος δηλαδή. Σαμποτάζ κανονικά. Να βάλουν βόμβα στα θεμέλια του κράτους βασικά. Για να συνεννοούμαστε. Ήταν λοιπόν το σκεπτικό τους ότι το Σύνταγμα δεν μπορεί να αλλάξει. Με λίγα λόγια. Στην ουσία όμως, με την πράξη τους αυτή, κατήργησαν την αρχή της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Διότι από τότε δεν υπάρχει για μας τουρκοκυπριακή κοινότητα. Διότι ήδη αποφάσισαν να καταστρέψουν την Κυπριακή Δημοκρατία, να αποχωρήσουν από την Κυπριακή Δημοκρατία και να ενταχθούν ξεκάθαρα με τον τουρκικό επεκτατισμό. Αν κάποιο άτομο επιχειρήσει ενσυνείδητα και με σύστημα να καταστρέψει το κράτος ή θεσμούς του κράτους, αυτό το πράγμα το ονομάζουμε προδοσία. Και υπάρχουν και οι πιο σκληρές ποινές για την προδοσία. Στην περίπτωση των Τουρκοκυπρίων όμως, για λόγους ιδεολογικούς και τέλος πάντων για πολιτικής επιλογής των κρατών. Ναι, τέλος πάντων δεν έχουν καταλάβει και πολύ τι έγινε ή δεν θέλουν να καταλάβουν, αλλά τέλος πάντων για πολλούς και διάφορους λόγους, όχι μόνο δεν λέμε ότι είναι Τουρκοκύπροι, ότι δεν είναι προδοσία αυτό το πράγμα που κάνανε οι Τουρκοκύπροι, αλλά από την άλλη ψάχνουμε να βρούμε και 1002 αφορμές, ότι τάχα 1002 δικαιολογίες. Και μάλιστα πολλοί από εμάς, από αυτούς, όχι από εμάς, λένε ότι κάμαμε και εμείς πολλά και άλλα τέτοια παραμύθια της καλημάς. Ναι, είναι αυτή η λογική του αυτομαστιγώματος, αυτή να ψάξουμε να βρούμε το προπατορικό αμάρτημα που τάχα κάναμε εμείς. Και άρα πρέπει να πληρώνουν όλες οι γενιές των Ελλήνων στο επέγγυνα. Ενώ είχαν υπέρμετρα δικαιώματα οι Τουρκοκύπριοι, όπως ξέρεις, με το Σύνταγμα της Ρήχης, και θα μπορούσαν να ανακόψουν τις δίθεν προτάσεις του Μακαρίου που τους ενοχλούσαν τότε. Θα μπορούσαν οπωσδήποτε μέσα από τις επίσημες οδούς, αλλά επίσης, και αυτό είναι θέμα μιας άλλης παρουσίασης που έχω κάνει, διότι έχω κάνει τρεις παρουσιάσεις για το ευρύτερο θέμα του Κυπριακού. Είναι το θέμα της πρώτης παρουσίασης για το δίκαιο της μονομερούς απόσχησης, όπου μεταξύ άλλων εξετάζω και την περίπτωση των Τουρκοκυπρίων.
Θα μπορούσαν λοιπόν οι Τουρκοκύπροι και μέσα από τις επίσημες οδούς να κάνουν πολλά και να αποτρέψουν την οποιαδήποτε πρωτοβουλία του Μακαρίου. Αλλά πέρα από αυτό, η αντίδρασή τους σε μια πιθανή τροπολογία του συντάγματος ήταν τελείως δυσανάλογη. Δηλαδή, σχεδιάζει ο πρόεδρος να προτείνει κάποιες συνταγματικές αλλαγές και η απάντηση είναι κατευθείαν να πάμε στα άκρα. Κατευθείαν να πάμε στη διχοτόμηση. Στα όπλα. Κατευθείαν, ναι. Τελείως δυσανάλογη πράξη. Ναι. Άρα στημένη. Στημένη και κατευθυνόμενη από την Τουρκία. Λοιπόν, εντάξει. Να βλέπουμε τα πράγματα όσο έχουν. Ναι, το παράβλεψαν όμως αυτό. Και ερχόμαστε μετά. Αλλά να μην μείνουμε στην ιστορία όμως. Να μην, διότι δεν μας ενδιαφέρει και πολύ η ιστορία, τα ξέρει ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Μας ενδιαφέρουν τα πολιτικά συμπεράσματα. Ναι. Και, αυτό, και το θετικό που κάμανε οι Τούρκοι μέσα από αυτή την πράξη τους, χωρίς να το καταλάβουν βέβαια, είναι ότι μας ανοίξανε τα μάτια. Μας είπαν, ρε παιδιά, ξέρετε, το Σύνταγμα δεν είναι προαπαιτούμενο της κρατικότητας. Το Σύνταγμα δεν είναι προαπαιτούμενο της αυτοδιάθεσης. Αλλά ακολουθεί. Την αυτοδιάθεση την έχετε. Και αν το Σύνταγμα δεν ισχύει, θα ισχύει το δίκαιο της ανάγκης. Δηλαδή το κράτος πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει παρά τις αντιφάσεις του Συντάγματος. Παρά το ότι το Σύνταγμα του σε κάποια σημεία του δεν μπορεί να ισχύει για λόγους πρακτικούς. Για λόγους που έχουν να κάνουν με τις επικρατούσες συνθήκες. Και αυτό είναι που πρέπει να εμπεδώσουμε τώρα. Δηλαδή να ξέρουμε, να μην επαναλαμβάνουμε αυτό που λέγανε οι Τούρκοι τότε, ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Δεν μπορούμε να πειράξουμε τίποτα. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Τελειώσαν αυτά τα πράγματα. Και τελειώσαν επίσης και μέσα από την πολιτική και μέσα από τις διαδικασίες που ακολούθησαν. Παράδειγμα, συνεχίζουμε να μιλούμε σήμερα για την Τουρκία ως πρώτον ως εγγύητρια δύναμη και δεύτερον, και εφόσον είναι και εγγύητρια δύναμη, ως σύμμαχο της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση τη συνθήκη εγγύησεως και τη συνθήκη συμμαχίας. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Δεν γίνεται η Τουρκία να είναι σύμμαχός μας τη στιγμή που δεν μας αναγνωρίζει. Και που είναι κατοχική δύναμη. Πρώτον δεν μας αναγνωρίζει και δεύτερον είναι κατοχική δύναμη. Και τι σημαίνει είναι κατοχική δύναμη? Σημαίνει ότι η ίδια παραβιάζει τη συνθήκη εγγύησεως. Τι λέει η συνθήκη εγγύησεως βασικά? Ότι οι εγγυήτριες δυνάμεις εγγυώνται τη συνταγματική τάξη και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατέχει τη μισή Κύπρο, άρα δεν υπάρχει εδαφική ακεραιότητα. Παραβιάζει τη συνταγματική τάξη μέσα από την κατοχή, διότι επίσης δεν αναγνωρίζει το Σύνταγμα και δημιουργείται τελεσμένα, άρα πάλι ακυρώνει τις συνθήκες εγγύησεως. Συνεπώς, τι ακριβώς λέμε? Δεν μας δεσμεύουν οι συμφωνίες αυτές. Λέει το Διεθνές Δίκαιο, είναι αρχή του Διεθνούς Δικαίου, ότι τα συμφωνηθέντα πρέπει να τηρούνται. Και αν δεν τηρούνται, πάβουν να ισχύουν. Είναι η αρχή του Pacta Sunt Servanda. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να επικαλεστούμε το Διεθνές Δίκαιο όταν είναι με το μέρος μας, παρά μόνο να το παπαγαλίζουν οι διάφοροι και να συνεχίζουμε εκεί πέρα. Αλλά και το 2004 επίσης δεν λάβαμε υπόψη μας ούτε τις εγγύσεις, ούτε το Σύνταγμα του 60. Όχι, η πράξη της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντίκειται και αντιβαίνει με το Σύνταγμα και τις εγγύσεις. Φυσικά. Φυσικά και αντιβαίνει, διότι αν διαβάσεις τις συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου στο πνεύμα των συμφωνιών αυτών. Δηλαδή ότι η Κύπρος πρέπει να μείνει πάντα ξεχωριστή και από μόνη της, απομονωμένη. Και αν δεις τα σημεία εκείνα που λένε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε οικονομική και πολιτική ένωση με κάποια άλλα κράτη, τότε σίγουρα αυτό που κάναμε με την Ευρώπη είναι παραβίαση των αρχών αυτών. Διότι η Ευρώπη, νομίζουν ορισμένοι ότι η Ευρώπη είναι ένας διεθνής οργανισμός περίπου σαν τα Ηνωμένα Έθνη, όπου μαζεύονται κάπως οι γραφειοκράτες εκεί πέρα, βγάζουν κάτι ψηφίσματα, δεν εφαρμόζονται ποτέ και η ζωή συνεχίζεται. Καμία σχέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στα θέματα τα οποία έχει αρμοδιότητα, είναι κυρίαρχο κράτος. Με τις ιδιομορφίες του, με τις ιδιομορφίες του οπωσδήποτε, είναι ένα ιδιόμορφο ομοσπονδιακό σύστημα, εντούτοις όμως έχει κυριαρχία σε πάρα πολλά θέματα. Έχει αυτό που ονομάζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλειστική αρμοδιότητα σε πολλά θέματα. Όπως παράδειγμα στα θέματα του ευρώ, της νομισματικής πολιτικής. Τα θέματα της νομισματικής πολιτικής αποφασίζονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ούτε δεν αποφασίζονται στη Λευκοσία, ούτε στην Αθήνα, ούτε σε καμία πρωτεύουσα. Ούτε μεταξύ των εθνών κρατών, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι μέσα στη ζώνη του ευρώ. Παρά μόνο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Πολλά άλλα θέματα, όπως αφορούν το διεθνές εμπόριο, τα θέματα των δασμών, θέματα περιβαλλοντικά, το ένα τ' άλλο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν υπάρχουν πολιτικές που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή που μόνο οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αποφασίζουν και ακολουθούν τα έθνη κράτη, άλλα που είναι κοινή αρμοδιότητα μεταξύ των κρατών μελών
και των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι ας πούμε η οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ και στην οικονομική και νομισματική ένωση. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες αρμοδιότητες όπου οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν έναν επικουρικό, έναν βοηθητικό ρόλο σε αποφάσεις και πρωτοβουλίες των κρατών μελών. Όπως είναι στα θέματα της παιδείας, ας πούμε. Αλλά η ουσία είναι ότι κάναμε το 2004, όταν η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν στην ουσία ένωση με κάποιο άλλο κράτος. Με ένα υπερκράτος, δηλαδή. Ναι. Με μια άλλη πολιτική και οικονομική οντότητα. Και είναι ένωση και με τον πρακτικό τρόπο, ας πούμε τον οικονομικό. Ότι εμείς, ας πούμε, σαν Κύπροι, δεν μπορούμε να κλείσουμε τώρα τα σύνορά μας, παράδειγμα, σε εργάτες από την Ρουμανία, διότι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να τους απαγορεύσουμε. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα σύνορά μας σε προϊόντα από τη Γερμανία, διότι είμαστε στην ίδια οικονομική χώρα, στον ίδιο οικονομικό χώρο. Και επίσης, το Σύνταγμα του 60 και οι εγγυήσεις δεν μας αποτρέπουν από το να συμμετέχουμε στη λεγόμενη ολοκλήρωση της Ευρώπης, που. Μελλοντικά, στο άμεσο μέλλον μάλλον, θα έχουμε και στρατιωτική ολοκλήρωση, όπως πάντα πράγματα. Οπωσδήποτε, κάθε λίγα χρόνια, σε επίπεδο Ευρώπης, υπάρχουν πολλές συνθήκες, συμφωνίες ή νόμοι πλαίσιο, τέλος πάντων, που αλλάζουν τους συσχετισμούς. Όταν μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, ήταν άλλο το πλαίσιο από αυτό που ίσχυε το 2009 και εντεύθεν, όταν επικυρώθηκε η συνθήκη της Λισαβόνας, παράδειγμα. Επίσης, από το 2009 μέχρι σήμερα, έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα, ένεκα και της οικονομικής κρίσης και της κρίσης στη ζώνη του ευρώ, μέσα από άλλα σύμφωνα, τώρα να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, το 2-PAC, το 6-PAC, το Fiscal Compact και τα σχετικά, δεν θα τα πούμε τώρα, που τέλος πάντων θεσπίζουν τα σχετικά της οικονομικής διακυβέρνησης, της εποπτείας των τραπεζών σε επίπεδο Ευρώπης και τα σχετικά. Κάθε λίγο αλλάζουν τα δεδομένα και με λίγα λόγια παίρνει παραπάνω εξουσίες η Ευρώπη. Και αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Ήδη υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες, πολλές κινήσεις στα θέματα της αμυντικής πολιτικής, στα θέματα του στρατού. Οι πρωτοβουλίες αυτές τώρα ονομάζονται οι μόνιμες διαρθρωμένες συνεργασίες, δηλαδή είναι ένα είδος διευρυμένη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών που θέλουν να συμμετέχουν με βοήθεια από τους θεσμούς, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Στο μέλλον όμως αυτό βάζει τα θεμέλια οπωσδήποτε για μια διεύρυνση των συνεργασιών. Επίσης προνοούν και στρατιωτικές συνεργασίες μεταξύ των κρατών. Ναι, 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 φυσικά. Φυσικά. Αλλά όποιος ξέρει και από την ευρωπαϊκή ιστορία, άλλωστε, θα δει αμέσως τον παραλληλισμό. Δηλαδή, θα δει αμέσως ότι ένα και ένα κάνει δύο. Διότι αυτό το πράγμα ήταν και τα πρώτα χρόνια του ευρώ. Μια διευρυμένη συνεργασία μεταξύ κρατών, με ένα νομικό πλαίσιο που κάλυπτε πολύ λίγα πράγματα. Τώρα μιλάμε για τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του 2000. Ένα μικρό σχετικά νομικό πλαίσιο που στην πορεία διευρύνθηκε και συνεχίζει να διευρύνεται και πάει λέγοντας. Οπότε έτσι κάπως θα γίνει και στα θέματα του στρατού. Στην αρχή θα είναι λίγα πράγματα και στην πορεία θα πάμε στον Ευρωπαϊκό Στρατό. Αυτό είναι τουλάχιστον το σκεπτικό. Και ειδικά αν βγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν τέλος πάντων αλλάξουν οι όροι με τους οποίους συνεργάζεται με την Ευρώπη, ίσως να επιταχυνθεί η προσπάθεια αυτή, οι προσπάθειες αυτές, διότι το Ηνωμένο Βασίλειο ιστορικά έβαζε πάντα εμπόδια στη διαδικασία. Εντάξει, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ναι, ναι, να μην πούμε εκεί. Εκείνο που μας αφορά εμάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να φέρει κάποιον εμπόδιο στην πρότασή μας, δεδομένου μάλιστα ότι θέλουμε να ενταχθούμε με μια χώρα η οποία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι εκτός αυτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα για θέματα που αφορούν συμμαχίες. Αν η Κύπρος θέλει να κάνει μια συμμαχία με ένα άλλο κράτος, την κάνει και δεν ρωτάει κανέναν απολύτως. Στην περίπτωση μας εδώ πέρα που λέμε ένταξη στην ελληνική δημοκρατία, επειδή ακριβώς έχουμε και πάρα πολλούς κοινούς κανόνες και θεσμούς με την Ελλάδα, ένεκα της συμμετοχής μας της κοινή μας συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει να πει τίποτα η Ευρώπη οπωσδήποτε, αλλά από την άλλη δεν έχει και στην πράξη δεν έχει να χάσει τίποτα. Διότι από πλευράς Ευρώπης, ό,τι ισχύει σήμερα θα ισχύει και μετά την ένταξη. Την ένταξή μας στην ελληνική δημοκρατία. Όσον αφορά την Ευρώπη, δεν αλλάζει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Πάλι θα υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία, πάλι θα υπάρχει η Ελληνική Δημοκρατία, πάλι θα εφαρμόζουν τους νόμους τους ευρωπαϊκούς, θα τους εφαρμόζουν από εκείνου, και απλά μεταξύ τους αυτά τα μέρη έχουν συμφωνήσει να έχουν κάποια κοινά παραπάνω από αυτά που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ποτέ
ενάντια στο πνεύμα της Ένωσης. Οπότε η Ευρώπη δεν έχει να πει τίποτα για αυτό το πράγμα που να μας εμποδίζει. Αλλά δεν θα μπορούσε ούτως ή άλλως, γιατί πρακτικά δεν έχει αρμοδιότητες. Στην πράξη, τι θα σημαίνει η ένταξή μας στην ελληνική δημοκρατία? Θα ενισχυθεί η Κύπρος ή θα ζημιωθεί? Διότι πολλοί λένε, μα καλά, θα πάμε με τους Ελλαδίτες σήμερα που αμείβονται με 400 ευρώ το μήνα? Τι απαντούμε σε αυτούς? Είναι πολύ απλή απάντηση, ότι και μέσα σε έθνη-κράτη, αλλά αυτό το βλέπουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οπωσδήποτε, ότι πάντα υπάρχουν διαφορές μεταξύ μερών. Ποτέ δεν υπάρχει, δεν δημιουργείται ένας οικονομικός, εισοδηματικός μέσος όρος, ο οποίος ισχύει σε όλη την επικράτεια. Βλέπουμε, ας πούμε, και στην Κύπρο ακόμα, ότι η Λευκοσία είναι πιο πλούσια από τα βουνά του Τροώδους, ή ξέρω εγώ σε επίπεδο Ευρώπης ότι η Γερμανία είναι πιο πλούσια από την Ρουμανία και ότι διαφέρουν οι μισθοί κτλ. Να το πούμε όμως πιο απλά. Μπήκαμε στην Ευρώπη και κρατήσαμε το βιωτικό μας επίπεδο, παρά το ότι στην Ευρώπη στο μεταξύ έχει μπει η Ρουμανία και η Βουλγαρία που είναι πιο φτωχές χώρες από εμάς. Ή η Λετωνία, ή η Εσθονία, ή η Λιθουανία με πολύ πιο χαμηλούς μισθούς από εμάς. Ακόμα πολύ πιο χαμηλούς μισθούς και από την Ελλάδα. Εντούτοις δεν χάσαμε το βιωτικό μας επίπεδο από αυτό το γεγονός και μόνο. Ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί ένας μέσος όρος και ξαφνικά να γίνουμε όλοι πιο φτωχοί σε μια νύχτα. Από αυτό το πράγμα και μόνο. Τουναντίον, η ένταξή μας στην ελληνική δημοκρατία δίνει άλλη δυναμική στην κυπριακή οικονομία, διότι πρώτον δημιουργείται ένα κλίμα βεβαιότητας και ασφάλειας, διότι άλλο πράγμα να είσαι εδώ πέρα μπάτε σκύλια λέστε, και άλλο πράγμα και άλλο να υπό την αιγίδα του ελληνικού στρατός. Ναι, ακριβώς. Και όλα τα σώματα του στρατού θα βρίσκονται στην Κύπρο, δύο μεραρχίες. Ακριβώς. Αεροπορία, άρματα μάχης κλπ. Θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα τότε. Είναι το ίδιο πράγμα. Δεν θα βγαίνει ο κάθε ακίνησης και ο κάθε αλητήριος του Κοκύπριος πάνω στο μιναρέ να μας απειλεί. Είναι το ίδιο πράγμα τώρα να πας να διαπραγματευτείς, παράδειγμα, με μια εταιρεία για τα φυσικά αέρια, όταν θα έχεις αυτή την ασφάλεια παρά σήμερα. Οπωσδήποτε διαπραγματεύεσαι με άλλους όρους, καλύτερους όρους. Πόσο μάλλον όταν θα ανοιχτούν και στην πράξη και για τον απλό τον κόσμο, θα ανοιχτούν τα λιμάνια Ελλάδας και Κύπρου και θα έχουμε μια διευρυμένη συνεργασία. Θα ανοίγονται πολλές. Και εμπορική συνεργασία. Ναι, ανοίγονται. Που θα ωφελήσει τα λαϊκά στρώματα. Πολλές ευκαιρίες. Δεν χρειάζεται να έχουμε φοβία. Αυτή η λογική, τέλος πάντων, ότι αν κάνουμε οτιδήποτε, οποιαδήποτε πρωτοβουλία θα μας βλάψει οικονομικά. Αυτό είναι μία πλάνη, διότι είναι μία πλάνη που βασίζεται πάνω στην βραχυπρόθεσμη κατανόηση των πραγμάτων. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα μακροπρόθεσμα και να δούμε τι δυναμική δίνουμε στην κατάσταση. Η στασιμότητα είναι που θα μας οδηγήσει στη φτώχεια. Όσο κινούμαστε, όσο αλλάζουμε τους συσχετισμούς υπέρ μας, φέρνουμε και τις πιθανότητες για καλύτερο μέλλον με το μέρος μας. Όσο όμως αφήνουμε τα πράγματα, γιατί η γεωπολιτική έχει άμεση σχέση με την οικονομία. Όσο αφήνουμε τα πράγματα σε επίπεδο γεωπολιτικό να λειτουργούν εναντίον μας, θα μας έρθουν και σε επίπεδο οικονομικό εναντίον μας. Και αυτό το βλέπουμε ήδη με το τι προσπαθεί η Τουρκία να κάνει. Παράδειγμα, με το τι προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, τι κάνει η Τουρκία με το FIR που δεν αναγνωρίζει τον αέριο χώρο μας. Και αυτό καθιστά πολύ ακριβά τα αεροπλάνα μας. Ένα πολύ απλό πράγμα. Ενώ αν έχεις τη συνεργασία με την Ελλάδα, αυτό το πρόβλημα δεν θα το έχεις. Παράδειγμα, ένα πολύ απλό πρόβλημα. Να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και να βλέπουμε μακροπρόθεσμα. Μια άλλη πρόταση τώρα. Υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα, εάν η πρότασή μας τεθεί επίσημα, να πει ότι δεν με ενδιαφέρει μια τέτοια πρόταση? Και τι θα κάνουμε σε εκείνη την περίπτωση? Θα μπορούσε, οπωσδήποτε. Θεωρητικά θα μπορούσε μια κυβέρνηση, για λόγους δικούς της, αν είναι μια κυβέρνηση με ιδεολογικές αγκυλώσεις τέλος πάντων, ή μια κυβέρνηση κοντόφθαλμη που σκέφτεται μόνο βραχυπρόθεσμα, θα μπορούσε τέλος πάντων να πει, ρε παιδιά, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Αλλά πρακτικά, αυτό είναι στη σφαίρα. Θα συνέφερε την Ελλάδα αυτή η άρνηση? Ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχει κανένα κράτος στο οποίο να πας να του προτείνεις ότι με τρόπο ανώδυνο, με τρόπο που ακολουθεί την πεπατημένη, με τρόπο που ακολουθεί όλες τις σχετικές διαδικασίες, όλους τους νόμους και τους τύπους, ότι βασικά θα διευρύνεις την επιρροή σου. Βασικά η ΑΟΣ σου, η απολογιστική σου οικονομική ζώνη, ή τέλος πάντων η σφαίρα επιρροή σου, θα διπλασιαστεί. Και από εκεί που φτάνει τώρα ως την Κρήτη, θα φτάνει ως τον Λίβανο. Και να πει ξαφνικά η Ελλάδα σε αυτή την πρόταση όχι, γιατί ξέρω εγώ δεν θέλω. Ναι, θα ήταν μια πολύ κοντόφθαρμη. Είναι αστεία πράγματα και
θα δημιουργηθείς άλλο στην Ελλάδα. Δηλαδή, να έχεις έτσι ευκαιρία για να πεις όχι. Πού γίνανε αυτά τα πράγματα? Πουθενά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σε οποιοδήποτε κράτος δώσεις αυτή την ευκαιρία, θα πει ναι, ευχαριστώ, έρχομαι. Και επίσης, να πούμε για το άλλο πράγμα. Δεν λέμε ότι με την ένταξη της Κύπρου στην ελληνική δημοκρατία, ότι η Ελλάδα θα αναλάβει όλο το βάρος της ευθύνης και ότι εμείς εδώ πέρα απλώς θα είμαστε ένα βαρύδιο για την Ελλάδα. Και απλώς θα είμαστε ένα πρόβλημα, ένα συνεχές πρόβλημα και θα πρέπει να μας συντηρεί τέλος πάντων. Αυτό που λέμε είναι ότι μας βοηθάτε για να σας βοηθήσουμε. Σας βοηθούμε για να μας βοηθήσετε. Τροποντίνα, είναι μια συνεργασία. Είναι μια σχέση που είναι αμοιβαία εποφελής. Και αυτό θέλουμε να εμπεδωθεί, θέλουμε να το πούμε δηλαδή. Ότι ευνοείται και η Ελλάδα όταν έχει εδώ πέρα παρουσία. Διότι είναι σημαντικό και για εκείνην και στις σχέσεις της με την Τουρκία οπωσδήποτε, διότι αλλάζουν και οι συσχετισμοί των διαπραγματεύσεων με τα θέματα του Καστελόριζου, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης κτλ. Αλλά και γενικά σε διαπραγματεύσεις με την ευρύτερη περιοχή εδώ γύρω μας, με τα κράτη της περιοχής αυτής. Είναι διαφορετικό να διαπραγματεύεται η Ελλάδα όταν έχει πρόσβαση εδώ πέρα παρά όταν είναι σχετικά πιο μακριά. Βέβαια, πριν φτάσουμε εκεί να τεθεί η πρότασή μας, πρέπει πρώτα να γίνει γνωστή στον λαό και δεύτερο πρέπει να ανατραπεί αυτή η πολιτική της ιστοπάθειας και της παραχώρησης στους Τούρκους και της τουρκοπροσκύνησης. Πώς είναι δυνατόν, όχι μάλλον πώς είναι δυνατόν, αλλά μας δεσμεύουν οι διάφορες αποφάσεις που ελήφθησαν από τους κρατούντες από τον καιρό του Μακαρίου, από τη συμφωνία του 77 μέχρι σήμερα, στο να τις απορρίψουμε. Μπορούμε να τις απορρίψουμε όλες αυτές τις προτάσεις ή δεν μπορούμε? Είμαστε δέσμοι αυτών των προτάσεων. Όλες οι συμφωνίες, όλα τα συμφωνηθέντα, από την εποχή των συμφωνιών υψηλού επίπεδου Μακαρίου Ντεκτάς, συμφωνία 77, μετά τη συμφωνία του 79 και όλα όσα ακολούθησαν τέλος πάντων, όλα αυτά, όλες αυτές οι συμφωνίες ελήφθησαν στο πλαίσιο μιας διαδικασίας διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΕΕ, που αποσκοπούσε τέλος πάντων στο να τα βρουν μεταξύ τους οι δύο κοινότητες, αυτά τα που ξέρουμε, η λύση η λεγόμενη. Αλλά όπως λένε, όπως έχουν υποθεί πολλές φορές και από τους ίδιους, τίποτα δεν ισχύει αν δεν συμφωνηθούν όλα. Οπότε δεν ισχύει τίποτα. Αλλά να πούμε το άλλο, ότι όλες αυτές είναι άτυπες συμφωνίες. Ότι αυτές είναι συμφωνίες μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας που συζητούμε τέλος πάντων και ότι αν τέλος πάντων καταλήξουμε κάπου, ίσως κάνουμε και μία διεθνή συνθήκη με την έννοια του διεθνούς δικαίου. Αυτά όμως δεν είναι διεθνείς συνθήκες. Είναι χαρτιά που τα πετάμε και άλλωστε θα τα πετάξουμε και θα τα κάψουμε διότι δεν συμφωνούμε με το περιεχόμενό τους. Δεν συμφωνούμε με το περιεχόμενό τους για λόγους που έχω παρεμπιπτόντως εξηγήσει στην δεύτερη παρουσίαση που αφορά τους συντελεστές της κρατικότητας, όπου μεταξύ άλλων έχω αναλύσει και τη συμφωνία Μακαρίου Ντεκτάς του 1977 και εξηγώ γιατί μέσα από αυτή τη συμφωνία ο τότε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κακώς απέδωσε χαρακτήρα κρατικότητας στον τουρκικό βορρά, στον τουρκοκρατούμενο βορρά. Τέλος πάντων, εμείς δεν συμφωνούμε με καμία από αυτές τις συμφωνίες από άποψη ουσίας, από άποψη περιεχομένου, αλλά επίσης δεν συμφωνούμε και με την όλη διαδικασία. Ότι θα είναι ο ΟΗΕ και θα προσπαθεί ο ΟΗΕ μέσα από αυτά που καταλαβαίνει ο ΟΗΕ, ότι θα βρούμε μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ των δύο άκρων τέλος πάντων, έναν συμβιβασμό, έναν οδυνηρό συμβιβασμό όπως τον έχουν αποκαλέσει οι ίδιοι, και ότι μέσα από αυτόν τον οδυνηρό συμβιβασμό τέλος πάντων θα προκύψει δικαιοσύνη. Δεν συμφωνούμε εμείς με αυτή τη λογική, δεν μπορεί να προκύψει δικαιοσύνη από την αδικία, από την πρωτογενή αδικία, δεν μπορεί ποτέ να προκύψει δικαίω. Ναι, δηλαδή είναι η αναγνώριση της βίας που άσκησε ο τουρκικός στρατός πάνω στην Κύπρο. Ναι. Και αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Όχι, δεν το δεχόμαστε. Δεν μπορεί να παράξει δίκαιο η βία. Δεν το δεχόμαστε. Εμείς το μόνο πράγμα που θα μπορούσαμε να δεχτούμε είναι αν όσοι Τουρκοκύπροι τέλος πάντων έχουν μείνει, αν υπάρχουν Τουρκοκύπροι, από εκεί στο βορρά τέλος πάντων, που έχουν συνείδηση Τουρκοκύπριου με την έννοια ότι έχουν συνείδηση ότι ανήκουν στην Τουρκία. Ως άτομα όμως, είναι εδώ η διαφορά. Να πω λίγο τι θέλω να πω. Αν υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι Τουρκοκύπροι που έχουν συνείδηση του εαυτού τους ότι είναι Κύπροι με την έννοια ότι ανήκουν στην τουρκική κοινότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως προέβλεπε τότε το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν λοιπόν υπάρχουν τέτοιοι Τουρκοκύπροι και κάπως τέλος πάντων μαζευτούν μεταξύ τους και πούνε ότι ρε παιδιά, εμείς θα πρέπει να αναιρέσουμε
την απόφαση που πήραν οι προγόνοι μας το 63. Και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία και ότι πρέπει ξανά να δούμε πώς θα την στήσουμε ξανά. Και να απεγκλωβιστούμε από τον απεκτατισμό της Τουρκίας. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια φαντασιακή κουβέντα που λέω τώρα. Αλλά αν υπήρχε αυτό το πράγμα. Υποθετικά, ναι, υποθετικά. Ναι, τελείως υποθετικά. Και φαντασία, διότι δεν υπάρχουν Τουρκοκύπροι σαν αυτό που περιγράφω τώρα. Σωστά. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, για χάρη της συζήτησης, αν προκύψει ποτέ κάτι τέτοιο, αυτό θα ήταν η μόνη λύση στο πρόβλημα. Καλώς να έρθουν. Η μόνη λύση με την έννοια που εννοούν αυτή η λύση. Καλώς... Όλα τα άλλα δεν είναι λύση. Καλώς να έρθουν ως πολίτες. Ακριβώς. Έτσι, στα πλαίσια της ισότητας μεταξύ των πολιτών. Ακριβώς. Και όχι ως κοινότητα με ιδιαίτερα δικαιώματα και συμμετοχή στους θεσμούς, ποσοστοτική και ούτω καθεξής. Όχι, όχι. Εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε ξανά εκείνον το καταραμένο σύνταγμα της ρήχης. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εμείς αναγνωρίζουμε την νομιμότητα του συντάγματος, αλλά δεν συμφωνούμε με το περιεχόμενό του. Για εμάς, οπωσδήποτε ένας άνθρωπος ίσον μία ψήφος. Σωστά. Οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με ποσοστώσεις κτλ. Αναιρεί αυτή τη βασική αρχή. Δεν μιλάμε πλέον για δημοκρατία, μιλάμε για άλλα πράγματα. Μιλάμε για ολιγαρχίες. Μιλάμε για συστήματα τυραννικά. Αλλά πέραν αυτού, εμείς τουλάχιστον αναγνωρίζουμε την νομιμότητα του συντάγματος. Ενώ οι Τουρκοκύπροι δεν αναγνωρίζαν την νομιμότητα και δουλέψανε, εργαστήκαν εναντίον της. Πήγανε με μία ξένη χώρα ενάντια στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ενάντια στο ίδιο τους το κράτος. Και αυτό το πράγμα δεν μπορούμε απλώς να το ξεχάσουμε και να πούμε ότι θα πάμε σε οδυνηρό συμβιβασμό. Αυτή είναι μια ιστορική αλήθεια. Και θα πάμε ξαφνικά σε οδυνηρό συμβιβασμό. Και ποιο, οδυνηρό συμβιβασμό για ποιους, για εμάς, όχι για εκείνους. Εκείνοι δεν έχουν συμβιβαστεί σε τίποτα και το κρατήδιο τους. Διότι εκείνοι θα έχουν το κράτος στο βορρά και θα συναποφασίζουν και για τον νότο. Και το κρατήδιο τους το πήρανε και τα παντρέματά τους με τους έπικους τα κάνανε και θα μείνουν οι έπικοι και το ένα και το άλλο. Και θα συναποφασίζουν και θα βάζουν και βέτο πάλι και όλα αυτά. Ο συμβιβασμός για ποιους είναι δηλαδή, για να ξέρουμε. Θα είναι οδύνη μόνο για μας. Λοιπόν, οδύνη και ποτέ καμία δικαιοσύνη. Δεν θα είναι λύση, θα είναι παραμύθια. Και δεν θα έχει προοπτική επιβίωση ο ελληνισμός στην Κύπρο. Ναι. Σε πολύ λίγα χρόνια θα εξαφανιστεί. Διότι δεν θα μπορέσουμε να ελέγξουμε την κάθοδο των Τούρκων στην Κύπρο και την εξάπλωσή τους σε, ναι, σε ολόκληρη την επικράτηση. Λοιπόν, λέμε εμείς λοιπόν ότι θα ενταχθούμε στην ελληνική δημοκρατία για να προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε τους συσχετισμούς. Αλλά τώρα θα πει και ο άλλος, καλά ρε φίλε μου, καλά τα λες, αλλά τους Τουρκοκύπριους δεν θα τους ρωτήσουμε, τι έχουν να πούνε οι Τουρκοκύπριοι. Έτσι δεν είναι, έτσι, ναι, δεν, έτσι λένε. Ναι, ναι, έτσι, έτσι δεν λένε πάντα, όποτε είναι να κάνουμε μια πρόταση, όποτε έχουμε μια πρωτοβουλία, αμέσως θυμούνται ότι υπάρχουν. Όχι, μα λένε κιόλας ότι με την πρότασή σας αυτή, σαν να ζητάτε διχοτόμηση. Ναι. Εμείς ζητούμε εμείς διχοτόμηση. Ναι, ναι. Που η διχοτόμηση υπάρχει ήδη στην πράξη. Είναι τελείως το θέατρο του παραλόγου εδώ πέρα, έτσι. Διχοτόμηση κάνανε οι Τουρκοκύπροι. Η πολιτική της διχοτόμησης είναι η πολιτική της μονομερούς αποχώρησης από τους θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και της εισβολής και κατοχής. Και κατόπιν, οπωσδήποτε, της εισβολής, της συνεχιζόμενης κατοχής, του επικισμού. Αυτή είναι η διχοτόμηση. Αυτό που λέμε εμείς δεν είναι διχοτόμηση, είναι αντιστροφή της διχοτόμησης. Θέλουμε να τους αποτρέψουμε δηλαδή από το να συνεχίσουν αυτό. Το status quo που επικρατεί σήμερα είναι διχοτομικό. Είναι διχοτόμηση σήμερα. Ναι, de facto έχουμε διχοτόμηση. Ο οποίος δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα είναι βλάκας. Άρα η πρότασή μας δεν είναι πρόταση διχοτομική, αλλά απελευθερωτική. Διότι όταν θέλεις να ενδυναμώσεις τον τόπο σου, την πατρίδα σου, για να διώξεις την κατοχή, ασφαλώς δεν είναι διχοτομική. Όχι, όχι. Να τελειώσουμε λίγο με αυτούς τους χαρακτηρισμούς που είναι. Τους λένε για πολύ καιρό και έχει καταντήσει κουραστικό. Δηλαδή, κάποτε ρε παιδιά, σκεφτείτε και λίγο αυτά που λέτε λίγο, σε σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά να πούμε και το άλλο. Οι Τουρκοκύπροι δεν είναι μέτοχοι, δεν μετέχουν στο κράτος, δεν μετέχουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν χρειάζεται να τους ρωτήσουμε για τίποτα απολύτως. Όπως άλλωστε δεν τους ρωτάει η κυβέρνηση σήμερα για τίποτα απολύτως. Τους ρώτησε κανείς για την παιδεία, τους ρώτησε κανείς για την υγεία, τους ρώτησε κανείς για τα θέματα του κυνηγιού, για τα θέματα για τα του ψαρέματος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις συνεχείς προσπάθειες που γίνονται για την ολοκλήρωση που είπαμε και πριν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρωτήσαμε ποτέ τους Τουρκοκύπριους? Θα μπορούσαν ποτέ οι Τουρκοκύπριοι, παράδειγμα, να πούν όχι, δεν θα κάνετε μόνιμες διαρθρωμένες συνεργασίες? Όχι, δεν θα βάλετε το ευρώ? Όχι, δεν θα κάνετε. Ποτέ δεν θα μπορούσαν να κάνουν έτσι πράγματα οι Τουρκοκύπριοι, διότι δεν συμμετέχουν στις δομές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διότι οι ίδιοι, είπαμε, αποχωρήσανε. Συνεπώς και στο θέμα αυτό της ένταξης στην ελληνική δημοκρατία δεν θα ρωτήσουμε κανέναν Τουρκοκύπριο. Θα προχωρήσουμε μέσα από τις διπλωματικές οδούς, τα Υπουργεία Ελλάδας και Κύπρου, οι καθήλυνα αρμόδιοι,
να βρούμε μια χρυσή τομή και να προχωρήσουμε πάνω σε αυτή τη γραμμή. Και να πούμε τώρα λίγο τι είναι πρακτικά όταν λέμε για ένταξη στην ελληνική δημοκρατία, να το πούμε και λίγο αυτό το πράγμα, γιατί κάποιος που δεν έχει ακούσει την παρουσίαση, που παρεμπιπτόντως πρέπει να την ακούσετε οπωσδήποτε, έτσι, διότι αυτό που λέμε τώρα δεν αντικαθιστά την παρουσίαση. Αυτό που λέμε τώρα είναι μια ανοιχτή συζήτηση και καλύπτουμε πολλά θέματα. Η παρουσίαση είναι συγκεκριμένη και πολύ τεχνική. Λοιπόν, λέμε τέλος πάντων ένταξη, και τι είναι η ένταξη? Αν διαβάσει κάποιος το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα δει ότι υπάρχει το άρθρο 1 που λέει τέλος πάντων ότι το Σύνταγμα αυτό είναι ο ανώτατος νόμος της Κύπρου, και υπάρχει τροπολογία στο άρθρο 1 που την έβαλαν αφού μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ψήφισε η Βουλή. Ναι, η οποία λέει, είναι ένα κατεβατό, είναι κάμποσες γραμμές, μία πρόταση κάμποσες γραμμές, και λέει βασικά, με λίγα λόγια, ότι όλοι οι νόμοι που έρχονται από την Ευρώπη έχουν προτεραιότητα, και ότι αν δεν υπάρχει κάποιος νόμος από την Ευρώπη που να προβλέπει κάτι για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, τότε μόνο ισχύει το δίκαιο του Κυπριακού Συντάγματος, που προκύπτει από το Κυπριακό Σύνταγμα. Με λίγα λόγια, ότι οι νόμοι της Ευρώπης είναι ανώτεροι από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και λέμε εμείς λοιπόν ότι το άρθρο 1α θα το αντιγράψουμε, θα αλλάξουμε κάποιες πρόνοιες που λένε για Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Κοινότητα κτλ. Και θα βάλουμε στη θέση τους Ελληνική Δημοκρατία, και θα κάνουμε το άρθρο 1β που θα λέει ότι ανώτατος νόμος τέλος πάντων είναι ο νόμος που έρχεται από την Ελληνική Δημοκρατία, και ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος σχετικός νόμος, τότε μόνο θα ισχύει το κυπριακό δίκαιο. Δηλαδή θα υπάρχει βασικά, δηλαδή, και ένα όργανο μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου που θα συναποφασίζουν, ναι, για όλα τα ζητήματα που θα προκύπτουν. Ναι, αυτό είναι το πρακτικό σκέλος της ένταξης. Αυτό είναι το πρακτικό σκέλος των διαπραγματεύσεων που πρέπει να προηγηθούν. Όπου πρέπει ακριβώς να βρούμε. Είναι τεχνοκρατικό αυτό. Ναι, είναι ακριβώς μια τεχνική συζήτηση. Θα πρέπει να υπάρχουν νέοι θεσμοί. Θα πρέπει να προσαρμόσουμε υφιστάμενους θεσμούς. Τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει? Αυτό δεν. Στην πράξη μας δεν μας ενοχλεί αν θα βρούμε νέους θεσμούς ή αν θα προσαρμόσουμε υφιστάμενους θεσμούς. Δηλαδή για μας, σαν Κύπριους, δεν έχει ποιοτικά καμία διαφορά αν, παράδειγμα, θα στέλνουμε βουλευτές στην Ελληνική Δημοκρατία ή αν θα φτιάξουμε μια νέα στην Ελληνική Βουλή, εννοώ, στην Αθήνα, ή αν θα φτιάξουμε μια νέα Βουλή, ένα κοινό Ελλήνων και Κυπρίων τέλος πάντων, όπου θα πηγαίνουν βουλευτές από Ελλάδα και Κύπρο για να αποφασίζουν για τα θέματά μας. Στην πράξη για μας δεν έχει διαφορά αυτό το πράγμα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορέσει η Ελλάδα να έχει επιρροή στην Κύπρο, ώστε να έχει εκτόπισμα, και έτσι η Κύπρος μέσα από αυτό το πράγμα να ενισχύσει τη θέση της, να έχει παραπάνω, να έχει κυριαρχία στον χώρο της. Τώρα από εκεί πέρα πώς θα το εφαρμόσουμε αυτό το πράγμα σε επίπεδο τεχνικό είναι θέμα των Υπουργείων, να δουν τι είναι καλύτερο. Εμένα προσωπική μου άποψη δεν έχει και πολύ σημασία, αλλά αν θέλετε να την πούμε για το θέμα, θα ήταν καλύτερο να προσαρμόσουμε υφιστάμενους θεσμούς. Να γίνουν δηλαδή συνταγματικές αλλαγές και τα σχετικά πράγματα, ό,τι χρειάζεται, να προσαρμόσουμε υφιστάμενους θεσμούς και να προχωρήσουμε από εκεί και πέρα. Διότι υπάρχουν τα κτίρια, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο, τα γνωρίζει ο κόσμος κτλ. Ενώ να φτιάξεις νέους θεσμούς είναι λίγο μπέρδεμα. Πρέπει να τους μάθει ο κόσμος, να τους εξηγήσεις, να τους κάνει. Ενώ είναι πιο εύκολο να πεις του κόσμου ότι ξέρεις, στέλνουμε και 10 βουλευτές στην Αθήνα. Ναι. Παρά να του πεις ότι τους στέλνουμε σε ένα νέο όργανο. Αλλά εντάξει, αυτά είναι τεχνικά θέματα, εντάξει, και στην πράξη δεν έχουν διαφορά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι είναι οι συσχετισμοί ισχύως στην Κύπρο. Και αυτό το πετυχαίνουμε είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο. Ό,τι θεσμοί θέλουν να υπάρχουν. Νομίζω έχουμε καλύψει το θέμα. Ναι, απλώς θέλω λίγο να έρθω πάλι στο θέμα των Τουρκοκυπρίων, διότι είναι κάτι που, στο οποίο επιμένει πολύ. Επιμένουν και πολλοί οι παλιά αριστερά. Υπάρχει αυτή η εντύπωση. Γενικά, και το συζητούν. Γενικά, άμα δεις κυπριακή τηλεόραση, άμα ακούσεις τους πολιτικούς της Κύπρου, πάντα μιλούμε για τους Τουρκοκύπριους, οι Τουρκοκύπριοι και τι θα κάνουν οι Τουρκοκύπριοι. Και όταν λέμε παλαιά αριστερά, εννοούμε την πρώην κομμουνιστική, καινή φιλοκαπιταλιστική αριστερά του ΑΚΕΛ. Συν τους σοσιαλδημοκράτες, μιλούμε για την ευρύτερη αριστερά. Είναι η παλαιά αριστερά, είναι αυτή που προέκυψε από τον 19ο και 20ο αιώνα με τις ιδέες εκείνες. Του ευρύτερου φάσματος, αυτό που λέμε, του προοδευτικού χώρου ή τέλος πάντων του επαναστατικού σε εισαγωγικά χώρου, όπου τέλος πάντων θέλανε να αλλάξουν τα πάντα όλα, και τελικά αυτό που θέλανε στην πράξη είναι να προσαρμόσουν τον καπιταλισμό στις ιδέες αυτές που έχουν οι ίδιοι περί γιγαντισμού, δηλαδή το μεγάλο κράτος, το μεγάλο συνδικάτο. Και να εμφανίζονται αυτοί ως δίθεν υπερασπιστές της τάξης των εργατών.
Ναι, ναι, τώρα μιλάμε. Ενώ να μην ενοχλούν καθόλου τους τραπεζίτες και τα διάφορα παράσιτα που απομυζούν την κοινωνία μας. Όχι, όχι, δε, γιατί να τους ενοχλούν. Δεν τους ενοχλούν. Τα μονοπόλια και τα ολιγοπόλια. Ήταν άλλωστε κυβέρνηση του Ακέλ και δεν πήραξε κανέναν. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Πρώτοι που στήριξαν ήταν τους τραπεζίτες. Μαξιλαράκι για τους τραπεζίτες, ύστερα δάνειο από τη Ρωσία για τους τραπεζίτες, ύστερα. Τέλος πάντων. Να μην αυτή είναι η επαναστατική αριστερά. Ναι, να μην πάμε εκεί πέρα. Τέλος πάντων, είναι του κλότσου και του πάτσου όλοι αυτοί. Και δεν έχουν και καμία ιδέα για την οικονομία. Αλλά τέλος πάντων, μην πάμε τώρα εκεί πέρα, είναι άλλη συζήτηση. Αυτό που θέλω να πω εγώ εδώ πέρα τώρα είναι ότι συντηρείται τέλος πάντων από το πολιτικό κατεστημένο η ιδέα, η εντύπωση, η ψευδαίσθηση, η φαντασιακή παράσταση ότι υπάρχουν Τουρκοκύπροι ως μια οντότητα που είναι τελείως διακριτή, τελείως ξεκάθαρη εκεί στο βορρά, ότι είναι τρόπον την λάδι και νερό, δεν πρόκειται ποτέ να σμίξουν με τους έπικους. Και ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους Τουρκοκύπριους από τους υπόλοιπους Τούρκους και να ζήσουμε καλά και αγαπημένα. Αυτό είναι μια τελείως φαντασιακή παράσταση. Αυτό που υπάρχει από εκεί πέρα είναι ένα αμάλγαμα Τούρκων που είναι από την Τουρκία και Τούρκων που ήταν από την Κύπρο και πλέον δεν έχουν διαφορές μεταξύ τους. Που έχουν ομοιογενοποιηθεί όλοι. Ναι, είναι ένα πράγμα. Είναι ένα μείγμα τώρα. Δεν έχει διαφορά. Δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Και δεν έχει και καμία απολύτως διαφορά στην πράξη. Με την έννοια ότι δεν υπάρχουν Τουρκοκύπροι που να αναγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία ως το κράτος τους. Υπάρχουν Τουρκοκύπροι που την αναγνωρίζουν όταν να πάρουν τα υπέρμετρα δικαιώματα που τους δίνουν πάλι. Ναι, ναι. Εκεί υπάρχουν. Αλλά δεν υπάρχουν με την έννοια ότι αναγνωρίζουν ότι πρόεδρος τους είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ότι η βουλή τους είναι η Κυπριακή Βουλή και τα σχετικά. Διότι ζουν μέσα στο κρατήδιο από εκεί. Μέσα στο κατοχικό μόρφωμα. Εποφελούνται από την Τουρκία κτλ. Κτλ. Να μην τα ξέρουμε πολύ καλά. Και κατέχουν και τις περιουσίες των προσφύγων. Λοιπόν, ναι. Θα το παίζουν διπλό ταμπλό, δηλαδή και από εδώ καλά και από εκεί καλά και θα υποφελούνται από όλους. Και εμείς θα λέμε ότι ξέρεις, είναι και τα θύματα. Και ξέρεις. Και επιδόματα και ναι, όλα αυτά. Λοιπόν. Ας τελειώνουμε λοιπόν με αυτά τα παραμύθια. Και να τελειώνουμε λοιπόν και με τους άλλους εφημισμούς, τις άλλες ψευδεστήσεις που καλλιεργεί το κατεστημένο. Πως τάχα ο ηγέτης τους από εκεί τέλος πάντων είναι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Δεν υπάρχει Τουρκοκύπριος ηγέτης, υπάρχει ο υπάλληλος της Τουρκίας. Και τον οποίο... επίκον, ο ναι. Εκλεκτός των επίκων. Ναι, τον οποίο οι οποίοι είναι και πολύ περισσότεροι από τους λεγόμενους Τουρκοκύπριοι. Ναι, λέμε ότι ο Ακιντζή ή ο Ταλάτη, ο Έρωγλου ή ο Ντεγκτάση, όλοι αυτοί τέλος πάντων, ότι είναι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Λες και μόνο Τουρκοκύπριοι ψηφίζουν από εκεί. Λες και μόνο Τουρκοκύπριοι ελέγχουν από εκεί την κατάσταση και κανένας άλλος. Παραμύθια. Και όταν λέτε ότι θα μείνουν, ξέρω εγώ, 100.000 έπικοι και ότι τάχα θα φύγουν κιόλα και θα μείνουν. Συντηρούν αυτήν την ψευδέστηση. Λοιπόν, ζούνε σε ένα φαντασιακό κόσμο τελείως. Να τελειώσουμε με αυτά τα παραμύθια, διότι αυτά τα παραμύθια είναι που συντηρούν την πολιτική του κατευνασμού, την πολιτική της υποχώρησης, την πολιτική της κατρακύλας και της ιτοπάθειας. Όταν όμως έρθουμε στον ρεαλισμό, όταν έρθουμε σε αυτό που λέμε εμείς, ότι ρε παιδιά, υπάρχει εναλλακτική και είναι εφικτή, έχουμε αυτοδιάθεση. Ελάτε να την ασκήσουμε μέσα από την ένταξή μας στην ελληνική δημοκρατία. Ανατρέπουμε τους συσχετισμούς. Δίνουμε τέλος στην ιτοπάθεια και γινόμαστε διεκδικητικοί. Και θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε, που είναι η απελευθέρωση, που είναι η πραγματική λύση. Επίσης, η πρότασή μας φέρνει αντίθετους με αυτούς που λένε δήθεν θα κάνουν ενιαίο κράτος με τους Τούρκους. Τι ακριβώς εννοούν, βέβαια δεν ξέρω. Αυτό έχει σχέση και με αυτό που είπαμε πριν για τον όρο ομοσπονδία και τα διάφορα λογοπαίγνια ή τέλος πάντων κολπάκια, χαλαρή και σφιχτή και ξέρω εγώ ομοσπονδία. Έτσι και με το ενιαίο κράτος. Αυτοί που μιλούν για τάχα ενιαίο κράτος και απλώς αναφέρουν τον όρο και συνεχίζουν, λες και καταλάβαμε τι θέλουν να πούν, στην πραγματικότητα μας λένε συνθήματα. Τα συνθήματα είναι για τους στίχους. Να πάτε να τα γράψετε πάνω στους στίχους, να τα βλέπουν στα γήπεδα τα παιδιά και να σας υποστηρίζουν. Εμείς θέλουμε προτάσεις. Εξετάζουμε προτάσεις, συγκεκριμένα πράγματα. Άμα έχετε προτάσεις, ελάτε να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, για το ενιαίο κράτος. Τι είναι το ενιαίο κράτος, τι σημαίνει ενιαίο κράτος, τίποτα απολύτως δεν σημαίνει. Είναι ένας όρος της πολιτικής επιστήμης, τον οποίο χρησιμοποιούν οι πολιτικοί επιστήμονες για να συνεννοούνται μεταξύ τους όταν προσπαθούν να συγκρίνουν πολιτικά συστήματα, συνταγματικές τάξεις διαφορετικών κρατών. Και προσπαθούν να βρουν κάποια γενικά κοινά και να σου πούν ότι αυτό είναι ενιαίο κράτος και αυτό είναι ομοσπονδία και αυτό είναι έτσι και αυτό είναι αλλιώς. Ενιαίο κράτος βασικά σημαίνει στην πολιτική επιστήμη πως η κυριαρχία
πηγάζει από το κέντρο και κατανέμεται στα μέρη. Αυτός είναι ο γενικός χαρακτηρισμός, ενώ από την άλλη η ομοσπονδία, η κυριαρχία πηγάζει από τα μέρη και δίνεται στο κέντρο. Και αυτό, άλλωστε, να το πω έτσι παρενθετικά, το βλέπουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση το άρθρο 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η αρχή της δοτής αρμοδιότητας. Δηλαδή ότι τα έθνη-κράτη δίνουν κυριαρχία, δίνουν αρμοδιότητες, δίνουν εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ομοσπονδιακό επίπεδο, ας το πούμε. Τέλος πάντων, ο όρος ενίο κράτος δεν σημαίνει τίποτα συγκεκριμένο. Διότι ενίο κράτος, είπαμε, είναι η Ελλάδα, ενίο κράτος όμως είναι και η Ισπανία. Ενίο κράτος δεν ήταν και το σύνταγμα της Ζυρίχης. Ναι, ακριβώς. Μέχρι το 1963 δεν είχαμε ενίο κράτος. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Ενίο κράτος δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε ποσοστώσεις ή τέλος πάντων όλα αυτά τα περίεργα που είχε η Ζυρίχη. Άρα δηλαδή η πρόταση του ενίου κράτους ανανεώνει τις συνομιλίες. Μπαίνει πάλι σε συνομιλίες με την Τουρκία. Και μάλιστα λένε ότι δεν συζητούμε εμείς με τους Τουρκοκύπριους, αλλά κατευθείαν με την Τουρκία. Θα μιλούμε με την Τουρκία. Εμείς με ποιο δικαίωμα η Τουρκία δικαιούται να μιλά για την Κύπρο? Ναι, και να μιλούμε, να πούμε τι ακριβώς με τους κατακτητές. Τέλος πάντων. Αυτό είναι τρελή πρόταση. Εξωφρενική. Τώρα το τι λέει ο καθένας, εντάξει, λένε περίεργα πράγματα. Αλλά όσον αφορά την έννοια ενιαίο κράτος, να δώσουμε τέλος σε αυτή την κουβέντα. Δεν υπάρχει ενιαίο κράτος ως κάτι συγκεκριμένο. Ως κάτι που να είναι σαφές και κατανοητό και ξέρουμε όλοι τι θέλετε να πείτε. Δεν έχουμε ιδέα τι θέλετε να πείτε. Πρέπει να καταθέσετε να ρωτήσετε. Υπάρχει πολυμορφία ενιαίων κρατών ή όχι? Ναι. Παράδειγμα στην Ισπανία, η Καταλωνία έχει τη δική της βουλή, τη δική της κυβέρνηση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Σκωτία έχει τη δική της βουλή, τη δική της κυβέρνηση. Πρωθυπουργό. Ενιαία κράτη κατά τα άλλα. Η Ελλάδα, ενιαίο κράτος. Αλλά δεν έχει η Μακεδονία ή η Κρήτη δικιά της κυβέρνηση. Διαφορετικά πράγματα δηλαδή. Είναι όροι που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί επιστήμονες για να συνεννοούνται μεταξύ τους. Τα είπαμε αυτά. Άρα όμως, να μην μιλούμε για γενικολογία. Υπάρχει όμως μία διαφορά ανάμεσα στην πρόταση αυτών που λένε για ενίο κράτος και στη δική μας. Εμείς θέλουμε για την επιβίωση του ελληνισμού της Κύπρου να συναποφασίζουμε με την Ελλάδα και τον ευρύτερο ελληνισμό, και αυτοί θέλουν να συναποφασίζουν με τους Τούρκους, τους οποίους βαφτίζουν πάλι και αυτοί, όπως η παλιά αριστερά, Τουρκοκύπριους. Ναι, ναι, λειτουργούν όλοι. Πού η διαφορά τους δηλαδή? Δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στους λεγόμενους εθνικιστές και την παλιά αριστερά. Το θέμα είναι ένα γενικό πρόβλημα στην Κύπρο, είναι ότι κανείς δεν κάθεται να σκεφτεί τη μεγάλη εικόνα. Κανείς δεν κάθεται να δει λίγο την ιστορία και να μάθει μαθήματα από την ιστορία. Κανείς δεν κάθεται να τραβήξει διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων θεμάτων και να δει πώς αυτά σχετίζονται μεταξύ τους. Και αυτό είναι κάτι που κάνουμε εμείς μέσα από αυτή την πρόταση. Εμείς δεν λέμε ότι έχουν κακές προθέσεις. Αυτοί που μιλούν, ας πούμε, για ενιαίο κράτος, τουλάχιστον δεν μιλούν για ομοσπονδία. Μπράβο τους. Ναι, εντάξει. Τουλάχιστον πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά επειδή δεν έχουν δει τη μεγάλη εικόνα, πάλι πέφτουν σε παγίδες, πάλι πάνε σε πλάνες και σε. Ναι, αλλά στην ουσία όμως πάλι απομονώνουν τον ελληνισμό της Κύπρου, ναι, και ναι, πάλι μπαίνουν σε μια διαδικασία συνεργασίας με τους Τούρκους. Δεν εξετάζουμε τώρα τα συγκεκριμένα του κάθε ένα, ότι έχει μέσα στο μυαλό του. Εγώ μιλάω τώρα γενικά και αόριστα. Και γενικά και αόριστα θέλω να πω ότι εντάξει, τουλάχιστον φύγατε από τη ΔΔΟ, κάτι είναι κι αυτό, αλλά όσο δεν βλέπετε τη μεγάλη εικόνα των πραγμάτων, θα κάνετε λάθη. Και αυτά τα λάθη θα μας φέρουν σε άλλες δυστυχίες πάλι. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα των πραγμάτων και πρέπει να κατανοήσουμε αυτό που λέω εγώ βασικά εδώ πέρα μέσα από την πρόταση για την ένταξη στην ελληνική δημοκρατία, πως έχουμε αυτοδιάθεση, πως μπορούμε να ασκήσουμε την αυτοδιάθεσή μας αυτή με έναν τρόπο που να αλλάξει τους συσχετισμούς και πως είναι καιρός να γίνουμε διεκδικητικοί και να αφήσουμε πίσω την ιτοπάθεια και να αφήσουμε πίσω και όλες τις πλάνες που έχει καλλιεργήσει με τόση επιμονή το κατεστημένο για τόσες δεκαετίες. Να αφήσουμε πίσω όλα αυτά τα παραμύθια, όλες αυτές τις φαντασιακές παραστάσεις και να δούμε την πραγματικότητα ως έχει. Και τότε θα έχουμε και την πολιτική τη σωστή που μας αξίζει. Πρέπει επιτέλους η Κύπρος να ενδυναμωθεί, και άλλος τρόπος για να το πετύχει δεν μπορεί να υπάρξει παρά να ενταχθεί με την ελληνική δημοκρατία, να συσφίξει τις σχέσεις της με την Ελλάδα και τον ελληνισμό για να μπορέσει να διεκδικήσει την επέκταση της κυριαρχίας της στην κατεχόμενη επικράτειά της, αυτό που λέμε με μια λέξη, απελευθέρωση. Ακριβώς. Αν δεν ακολουθήσουμε αυτή τη γραμμή, εκεί που θα καταλήξουμε είναι σε μια άλλη οδύνη τελείως, σε μια άλλη περιπέτεια, που είναι αυτά που προσπαθούν να κάνουν αυτές οι σκιώδεις, αυτές οι ύποπτες
συμφωνίες με το Ισραήλ. Αν δεν προσπαθήσουμε να βρούμε τον σύμμαχό μας, τον φυσικό, που είναι, είναι η Ελλάδα, ναι, θα πρέπει να βρούμε κάποιον άλλο σύμμαχο, που τελικά παραπάνω εχθρός θα είναι παρά φίλος. Οι κρατούντες τον έχουν βρει ήδη και είναι ο σιωνισμός. Ναι, τον οποίο δεν μπορούμε εμείς να εμπιστευτούμε. Δεν έχουμε τίποτα. Τι κοινό έχει ο μέσος Κύπριος με τον μέσο Ισραηλινό? Τίποτα απολύτως. Απλά θα έχουν μια τριπλή κατοχή. Ακριβώς. Των Τούρκων, των Άγγλων, με την παρουσία των Αγγλικών βάσεων, και των Ισραηλινών. Ναι. Τετραπλή, αν θέλεις να βάλεις και, το... και την πλουτοκρατία. Και δηλαδή, το έσχος της πλουτοκρατίας, ναι, που έχουμε εδώ. Το τοπικό κατεστημένο. Γι' αυτό άλλωστε εμείς λέμε ότι είμαστε της Νέας Αριστεράς, διότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να συνεργαστούμε και να συμμαχίσουμε με αυτήν την τάξη που στην ουσία εκμεταλλεύεται και πίνει το αίμα του λαού. Ναι, για εμάς δεν υπάρχει. Αυτό είναι από τα μεγάλα λάθη που κάνουν οι αυτοαποκαλούμενοι πατριώτες, αλλά και οι αριστεροί σε έναν βαθμό, τέλος πάντων, όπου προσπαθούν να πούν ότι οι πλουτοκράτες, ξέρεις, είναι δικοί μας. Α, η τράπεζά μας, είναι η τράπεζα Κύπρου, δικιά μας. Ποια δικιά μας, ρε φίλε μου? Ποια δικιά μας? Τι μερίδιο έχεις εσύ από την τράπεζα Κύπρου? Τι μερίδιο έχεις εσύ από τον κάθε πλουτοκράτη εδώ πέρα που ελέγχει τα ολιγοπόλαια της? Ουναντίον μπορούμε να πούμε ότι αυτοί μας βιάζουν καθημερινά. Μας βιάζουν χειρότερα από ότι μας βιάζει η κατοχή, η τουρκική κατοχή. Η ουσία είναι ότι δεν είναι μαζί μας. Δεν είναι δική μας. Επειδή έχει ελληνικό όνομα και επίθετο, είναι και δικός μας. Τα συμφέροντά του είναι εναντίον μας. Μας πίνει το αίμα. Δεν είναι δικός μας. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι Έλληνας, Κύπριος, ό,τι θέλει ας είναι. Είναι εχθρός μας. Και αυτό είναι η ποιοτική μας διαφορά με διάφορους άλλους πατριώτες κτλ. Όπου θέλουν να κλείνουν τα μάτια και να μιλούμε μόνο για τους Τούρκους. Είμαστε, λέει, αντιτούρκοι ή, ξέρω εγώ, αντικατοχικοί. Δεν είμαστε μόνο αυτό. Ναι, αλλά δεν μιλούν καθόλου για την ταξική κατοχή που υπάρχει στην πατρίδα μας. Ναι, ακριβώς. Και η οποία κατοχή έχει μετατρέψει την πατρίδα μας σε τσιφλίκι της ολιγαρχίας και σε κάτεργο δικό μας. Οπωσδήποτε. Επειδή περνάει και η ώρα, έχουμε ήδη μία ώρα και που μιλάμε, νομίζω είναι καλά να κλείσουμε σιγά σιγά τη συζήτηση, διότι ξέρεις, από ένα σημείο και μετά ξεκινάει και γίνεται κουραστικό και για τους ακροατές. Παρότι θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα, έχουμε πολλά να πούμε, αλλά νομίζω είναι καλύτερα να τα βάλουμε σε άλλες παρουσιάσεις, πιο εξειδικευμένες, σε άλλα θέματα. Μπορούμε να μιλήσουμε για την οικονομία, για την παιδεία. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, έχουμε ήδη γράψει πολλά και θα γράψουμε και παραπάνω. Απλώς κλείνοντας, να πω στους ακροατές να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας Νέας Αριστεράς, που είναι neaaristera.com, είναι μία λέξη με αγγλικούς χαρακτήρες, neaaristera.com, πρωτοβουλία Νέας Αριστεράς. Εκεί πέρα θα δείτε άρθρα μας, εκεί πέρα θα αναρτήσουμε και την συζήτηση αυτή που κάναμε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι καταληκτικό. Απλά ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε ενάντια στην κατοχή και την πλουτοκρατία. Και θα επανέλθουμε και σε άλλες συζητήσεις. Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.